ενημέρωση ότι ολοκληρώνονται οι κρίσεις των γιατρών και ότι έχουν βρεθεί και υποψήφοι. Έτσι λοιπόν θα καλύψουμε τις θέσεις, μία θέση των επηγόντων, μία θέση ορειλά, μία θέση του νεφρολόγου επιμελητή Α και το σημαντικότερο σας αφήνω στο τέλος, τη θέση του ογκολόγου, που πραγματικά υπήρχαν αρκετοί υποψήφοι που δήλωσαν. Αυτό μας δημιουργεί έτσι ιδιαίτερη αισιοδοξία. Οπότε περιμένουμε στις αρχές του χρόνου, μπορεί και νωρίτερα, να έχουν ήδη ξεκινήσει την εργασία. Από ειδικότητες έτσι μονήρης υπάρχει, θα βγει κάποια άλλη προκήρυξη για να καλυφθούν θέσεις? Εμείς έχουμε ζητήσει οπωσδήποτε να γίνει προκήρυξη για τη θέση των ακτινολόγων. Είναι κάτι το οποίο μας επήγει, ώστε συνδυαστικά να μπορέσουμε να δουλέψουμε και να πάρουμε και τον ψηφιακό μας, τον γράφο που θέλουμε και να αναβαθμίσουμε το ακτινολογικό. Όμως, να ξέρετε, πάντα προϋπόθεση είναι να υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό. Ήδη έχουμε στείλει και περιμένουμε προς έγκριση από το Υπουργείο για θέση διευθυντή ακτινολόγου και επιμελητή α-ακτινολόγου. Επίσης, οπωσδήποτε περιμένουμε να προκηρυχθεί θέση μελλοντικά, πιστεύω στο άμεσο μέλλον, και βιοπαθολόγου. Θα ενισχύσουμε όμως το τμήμα τώρα επικουρικά με βιοπαθολόγο, θα έρθει κάποιος επικουρικός, σιγά σιγά για να καλύπτουμε και τις υπόλοιπες ανάγκες του νοσοκομείου.